Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Δύο διαδοχικές συνεδριάσεις σήμερα στο Δήμο Αρταίων. Η πρώτη ειδική συνεδρίαση αφορούσε τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το 2021. Εμείς πάμε να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την παρουσίαση του έργου των αντιδημάρχων και αναλυτικά ρεπορτάζ για το θέμα αυτό θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε στα αυριανά δελτία του σταθμού μας. Θέλω να πω επιγραμματικά ότι για ακόμη μια χρονιά σε ιδιαίτερες συνθήκες και δύσκολες όπως ήταν στον κορονοϊό, προσπαθήσαμε και σταθήκαμε αντάξια δίπλα σε κάθε αδέσποτο και δίπλα σε κάθε συμπολίτη μας. Για άλλη μια χρονιά δαπανήσαμε πάνω από 65.000 ευρώ για τα αδέσποτα. Προσπαθήσαμε, ενώ όλοι ήμασταν μέσα στα σπίτια, να είμαστε δίπλα στα αδέσποτα να τα ταΐζουμε. Προσπαθήσαμε να είμαστε για το καλό των δημοτών μας δίπλα τους και ξεκινήσαμε ήδη τις απολυμάνσεις, ήδη κάναμε τις αποντεμώσεις για τα κουνούπια μας. Συνεχίζουμε να έχουμε, όπως θα έπρεπε να έχουμε κάθε χρονιά, το νερό και ο καθένας στο κτήμα του να μπορεί να ποτίζει άνετα στα κτήματά του. Ήδη με τα μηχανήματα του Δήμου έχουμε καθαρίσει όλο το αδευτικό δίκτυο Βλαχέρνα Γραμμενίτσα Ρόκα που ανήκει στο Σύνδεσμο Αρταίων. Έχουμε προχωρήσει στη μελέτη και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα φτιάξουμε και ένα νέο καταφύγιο για τα αδέσποτα. Αν θες, Λεωνίδα, προχώρα και στην παρακάτω διαφάνεια. Έχουμε κάνει την επέκταση του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών. Έχουμε κάνει άδεια σαν Δήμος να διαθέτουμε δικά μας μηχανήματα ώστε να μπορούν να κάνουμε και μόνοι μας ψεκασμούς σε δημοτικά κτίρια και να τοποθετούμε όπου δύναται παγίδες για τροκτικά. Να ξεκινήσω με τα καινούργια δεδομένα τα οποία όλοι μας γνωρίσαμε την χρονιά που μας πέρασε, το διάστημα που μας πέρασε μέσα από την πανδημία. Γεγονότα και καταστάσεις που ήταν άγνωστες σε όλους μας. Όλοι γνωρίζουμε τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν με την τηλεργασία, με τις άδειες ειδικού σκοπού, με μειωμένο προσωπικό λόγω καταστάσεων. Και παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να αναγνωρίσω στο προσωπικό του Οικονομικού Τμήματος αλλά και σε όλο το προσωπικό του Δήμου, όπως και στους συναδέλφους μου αλλά και σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την μέγιστη δυνατή προσφορά τους έτσι ώστε να ανταπεξελθούμε στις ανάγκες των δημοτών. Πιστεύω ότι το πετύχαμε στον μέγιστο βαθμό και πραγματικά μέσα από ατέλειωτες ώρες δουλειάς, είτε αυτές είναι εν ώρα υπηρεσίας, είτε και στο σπίτι, γιατί εδώ θα πρέπει να πω ότι η Οικονομική Υπηρεσία δούλεψε ατέλειωτες ώρες στο σπίτι λόγω μειωμένου προσωπικού, καταφέραμε να ικανοποιήσουμε, αν όχι 100% στο μεγαλύτερο, στο μέγιστο βαθμό, τα αιτήματα των πολιτών, να σταθούμε κοντά τους και να εφαρμόσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την πολιτική της Δημοτικής Αρχής, η οποία είχε σαν στόχο και την βελτίωση, την βελτίωση του δημοτικού έργου, την απόδοση στο μέγιστο βαθμό του δημοτικού έργου και την επίτευξη των στόχων. Από όλα αυτά που βλέπετε, θα σταθώ στα πιο σημαντικά, όπως είναι η εφαρμογή των ευνοϊκών ρυθμίσεων και ευνοϊκών διατάξεων που αφορούν σε τμηματική καταβολή βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη μέγιστη δυνατή ενημέρωση των δημοτών, στην οργάνωση και βελτίωση λειτουργίας της ταμιακής υπηρεσίας με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές πλέον, στην διατήρηση των ανταποδοτικών τελών στα επίπεδα των προηγούμενων ετών και παροχή μειώσεων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά και σε κατηγορίες δημοτών, οι οποίοι ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Η θητεία μου ξεκίνησε από τον Σεπτέμβριο του 2020 και από τότε οι προσπάθειες που κατέλαβα ήταν να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη και ποιοτικότερη η ζωή των συμπολιτών μας. Συγκεκριμένα, πρώτον, μεταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο με έξοδα του Δήμου τα περίπτερα τα οποία ήταν εκτός λειτουργίας είτε εστίας μόλυσης. Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε και μεγαλύτερο κοινόχρηστο χώρο για τους συμπολίτες μας, όπως παραδείγματος χάρη, στην πλατεία Μονοπωλίου. Δεύτερον, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην περιφερειακή οδό. Τρίτον, όσον αφορά τα περίπτερα που λειτουργούν, αλλάξαμε τον κανονισμό και δώσαμε περισσότερο εξωτερικό χώρο εκμετάλλευσης στις επαγγελματίες. Τέταρτον, αφαιρέθηκαν οι παράνομες τοποθετημένες διαφημιστικές πινακίδες από κοινόχρηστους χώρους στις κολόνες της ΔΗ και από τους λοιπούς στήλους σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία
και αισθητικά αναβάθμιση και αποκατάσταση της γενικότερης εικόνας του Δήμου μας. Πέμπτον, εξασφαλίσαμε την καθαριότητα του χώρου της Δημοτικής Λαϊκής Αγοράς με ανάλογο προσωπικό μέχρι τέλος του χρόνου. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο, τους αντιδημάρχους όλους, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Δημοτικούς Συμβούλους όλων των παρατάξεων, όλες τις διευθύνσεις του Δήμου και ειδικά τη Διεύθυνση Καθαριότητας, τους προϊσταμένους νυν και τέως, τους επόπτες εργασίας και τους ακούραστους συνεργάτες, οι οποίοι με βγάλουν ως προπρόσωπο. Μερικά από τα έργα που κάναμε ήταν ο εκπαιδευτικός στον χώρο του δημοξιοστασίου, που ξέρετε πώς ήταν. Και ο πιστεύει μπορεί να πάει να το δει τώρα, άμεση απομάκρυνση οπλοδών, ανατρίμηνο, θρηματισμό στερεών υλικών. Άμεση απομάκρυνση παλιών κατεσταμένων κάδων. Καταστροφή εγκατελειμμένων περιπτέρων. Απομάκρυνση εγκατελειμμένων οχημάτων. Τοποθετήθηκαν νέοι κάδοι 36 επί του κέντρου της πόλης νέας γενιάς. Ανανέωση κατεσταμένων κάδων απορριμμάτων 167 και 100 κάδων ανακύκλωσης εντός του 2020. Και εντός του 2021 φτιάξαμε 67 κάδους παλιούς και περιμένουμε τώρα άλλους 166 καινούριους. Παραλαβή νέο απορροφοδοφόρο και δρομολόγηση 6 νέων οχημάτων καθαριότητας εντός του 2021. 4 απορροφοδοφόρα, 1 υδροφόρα και 1 κατοπλυντήριο. Απολυμάνση σε όλη την έκθεση του Δήμου, ειδικά Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με συνεργεία του Τμήματος Καθαριότητας για την αντιμετώπιση της COVID-19 πανδημίας. Ανταλλαγή απορροφοδοφόρου με το Δήμο Γεωργίου Καρασκάκη. Δώσαμε απορροφοδοφόρο που ήταν ενεργό και πήραμε πιο λειτουργικό όχημα για την υπηρεσία. Δουλεύουμε με το προσωπικό που μπορούσε και δούλευε ή από εξαποστάσεως ή με τηλεργασία ή διαζώσεις και περίπτωσαμε πράγματι όλοι εαυτόν και θεωρώ ότι αφήνοντας την άκρη του κορονοϊού που ήταν κάτι πολύ δύσκολο και έπρεπε καθημερινά να το αντιμετωπίζουμε και στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας αλλά και σαν πολίτες, σαν δημότες γιατί καθημερινά άλλαζαν τα δεδομένα, δεν ξέραμε τι γίνεται. Ο καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Συνεχίσαμε όμως στο έργο που έπρεπε να κάνουμε, γιατί ο Δήμος έπρεπε να προχωρήσει και μπροστά. Άρα, στα πλαίσια αυτά, λοιπόν, και το διάστημα αυτό που είχαν βγει αντίστοιχες προσκλήσεις από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης του Υπουργείου Εσωτερικών, υποβάλαμε προτάσεις σε αρκετούς τομείς. Η βασικότερη, η κυριότερη ήταν συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων και σχολικών μονάδων του Δήμου Αρταίων, που γίνονται παρεμβάσεις σε πάρα πολλά σχολεία αλλά και σε αθλητικούς χώρους. Κάναμε προσεισμικό έλεγχο κτηρίων του Δήμου Αρταίου, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ο Δήμος μας, όπως όλοι δήμοι, έχει πάρα πολλά κτίρια, και τα σχολεία αλλά και λοιπά κτίρια, παλιά κοινοτικά γραφεία, παλιά δημαρχία, που πολλά μπορούν να είναι κλειστά. Με το προσωπικό το δικό μας είναι πολύ δύσκολη συντήρηση. Οπότε, με την πρόσκληση αυτή, που ήταν και μια πάρα πολύ δύσκολη πρόσκληση όσον αφορά τις προδιαγραφές, πρέπει να μαζέψουμε νομοποιητικά στοιχεία, άδειες οικοδομής, ιδιοκτησιακά. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει στο πρώτο στάδιο, που θεωρούμε ότι θα υπάρξει έγκριση. Στο πρώτο στάδιο θα γίνει η πρώτη αυτοψία με τα χρήματα από τον Αντώνη Τρίτσι και στη συνέχεια θα δείξουν κάποιες παρεμβάσεις, ανακατηγορίες που θα βάλει και θα χρηματοδοτήσει πάλι το ίδιο πρόγραμμα και τις μελέτες που χρειάζονται και στον τρίτο βαθμό και τις εργασίες, από ό,τι λέμε, για να θωρακιστούν έναντι του σεισμού πολλά δημοτικά κτίρια. Ξεκινήσω κι εγώ έναν μικρό απολογισμό από το τμήμα της πρόνοιας για αρχή. Καταλαβαίνετε όλοι ότι λόγω της πανδημίας ήταν μεγαλύτερο το βάρος που απαιτούσε πάνω στην υπηρεσία, διαφορετικές, αν θέλετε, οι ανάγκες, οι απαιτήσεις των δημοτών, η καθημερινότητα. Είχαμε αρκετά καλή συνεργασία και με τις άλλες δομές και υπηρεσίες, ιδιαίτερα με τη βοήθεια στο σπίτι που βοηθούσε την καθημερινότητα των δημοτών, ειδικά κάποιες ημέρες που δεν μπορούσαν να εξυπηρετηθούν. Έναν έτσι πρόχειρο και χωρίς να κουράσω απολογισμό για κάθε δομή, όπως φαίνεται και στη διαφάνεια, ξεχωριστά, για το κέντρο κοινότητας να πω ότι είναι ένα γραφείο το οποίο καθημερινά εξυπηρετεί πάρα πολλούς δημότες, διότι έχει να κάνει με όλα τα προνοιακά, τα επιδόματα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλες ανάγκες, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις με ραντεβού εξυπηρετούνται οι δημότες. Αυτό το διάστημα 498-500 περίπου νέα άτομα καταχωρηθήκανε
στην ειδική πλατφόρμα του ΙΔΙΚΑ και μαζί με τα παλιά, με τους παλαιότερους ωφελούμενους των επιδομάτων ήταν περίπου 3.399 δικαιούχοι που εξυπηρετηθήκαν. Πρόκειται για όλων των ειδών τα επιδόματα, ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα, δηλαδή το προϊκαία, επίδομα ενοικίου, ανασφαλής των υπερηλίκων, επίδομα γέννησης, τα τεβάνα, πυρικά, προνοιακά. Καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλος ο φόρτος και η καθημερινή επισκεψιμότητα, αν θέλετε. Λοιπόν, κάνοντας τον απολογισμό των πεπραγμένων έτσι, του έτους, αυτό που έχω να πω εγώ σαν αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας, είναι ότι πρόκειται για ένα πλούσιο σε μελέτες έργων πρόγραμμα, το οποίο συμβαδίζει και πολλές φορές προσπερνά για μένα, κατά τη γνώμη μου, το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ό,τι υπάρχει ειδικότερα σε προσκλήσεις και σε προγράμματα, προσπαθούμε να το υπηρετήσουμε, να συντάξουμε μελέτες προκειμένου να υποβληθούν οι προτάσεις και να μην χάσουμε καμία ευκαιρία στις δύσκολες αυτές οικονομικές συνθήκες που ζούμε. Προτεργάτη σε αυτό έχω να πω ότι είναι ο Δήμαρχος Αρταίων, ο οποίος χαράσει και την πολιτική και πιστός σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, βρισκόμενος εδώ πέρα, μας έδινε τα φώτα του, μας βοηθούσε σε ό,τι αδυναμία υπήρχε, δείχνοντά μας το δρόμο να συνεχίσουμε και να υποβάλουμε, να κάνουμε το Δήμο Αρταίων όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και να πραγματοποιήσουμε το όραμά μας. Ενδεικτικά εγώ θα πω ότι πρόκειται για ένα αριθμό έργων συνολικά 44 έργα, μελέτες έργων προϋπολογισμού, όπως θα έχετε και το έγγραφο, φαντάζομαι το ανάλογο αρχείο σας έχει έρθει σε όλους τους συναδέλφους. Προϋπολογισμός είναι γύρω στα 21 εκατομμύρια και είτε βρίσκονται σε στάδιο σύνταξης μελέτης, είτε σε στάδιο δημοπράτησης, είτε σε στάδιο υλοποίησης, δηλαδή κάποια έργα που τρέχουν τώρα. Πραγματικά αυτά τα δύο χρόνια για το Τμήμα Πολιτισμού και Τουρισμού ήταν ένα τύπου μπάσε κλίσε. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι ήμασταν συνέχεια πίσω από την πολιτική προστασία και καλά κάναμε, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία και να προγραμματίσουμε τις ανάλογες εκδηλώσεις. Καμιά φορά άλλο προγραμματίζαμε, άλλο μας συνέβησε. Εκμεταλλευτήκαμε μέσω πανδημίας, αγαπητοί συνάδελφοι, την τεχνολογία πάρα πολύ. Διαδικτυακές εκδηλώσεις, τόσο τα Χριστούγεννα όσο το Πάσχα, διαδικτυακές εκδηλώσεις που, αν μη τι άλλο, είχαν σκοπό και με τα κανάλια και με τον RTV, τον οποίο ήταν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας και μας στήριξε, και τα κανάλια πανελλήνιας εμβέλειας που είχαν σαν σκοπό έτσι να προωθήσουμε λίγο έτσι την λέξη Άρτα και πιο πέρα. Μέσα στην πανδημία προσπαθήσαμε να κάνουμε μια έρευνα και να συγκεντρώσουμε στοιχεία σχετικά με τα αρχοντικά της Άρτας, σύμφωνα με τα αρχεία διάφορων υπηρεσιών και φορέων, όπως ήταν η Υπηρεσία των Νεωτέρων Μνημείων Υπήρου και Δυτικής Μακεδονίας, χάραξη καινούριων πολιτιστικών διαδρομών εντός του αστικού ισού, κάναμε επίσης μια έρευνα, καθώς και έρευνα για τη χάραξη θρησκευτικών διαδρομών επίσης εντός και εκτός του αστικού ιστού. Η συζήτηση και σήμερα για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας αναδεικνύει τους φιλόδοξους στόχους της κυβέρνησης, στόχοι όμως που δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων. Αυτά τόνισε μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής επί του σχετικού νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος ο βουλευτής Άρτας του Κινήματος Αλλαγής, Χρήστος Γκόγκας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη διαχείριση των αποβλήτων και την ενσωμάτωση δύο ευρωπαϊκών οδηγιών προς το σκοπό αυτό, μίλησε ο βουλευτής Άρτας του Κινήματος Αλλαγής, Χρήστος Γκόγκας. Ο κύριος Γκόγκας τόνισε ότι η κυβέρνηση παρουσιάζει ένα σχέδιο που αναδεικνύει φιλόδοξους στόχους, όμως οι στόχοι αυτοί δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων.
Ειδικότερα, ο κ. Γκόγκας ανέφερε ότι η ανακύκλωση και η διαχείριση αποβλήτων αποτελούν ένα σημαντικό ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα, σημειώνοντας ότι το κίνημα αλλαγής αντιμετωπίζει θετικά τη διαδικασία της ανακύκλωσης, όμως μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείριση των αποβλήτων ξεκινά από την πρόληψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η συζήτηση και σήμερα στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων στη χώρα μας, για μια ακόμα φορά βέβαια έξω από τα πλαίσια της καλής νομοθέτησης, με την ενσωμάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών προς το σκοπό αυτό, αναδεικνύει τους φιλόδοξους στόχους της κυβέρνησης, στόχοι όμως που δεν αντιστοιχίζονται με την πραγματική κατάσταση και τον τρόπο με τον οποίο αντικειμενικά μπορεί να υλοποιηθεί στην πράξη ένα σοβαρό και αξιόπιστο πλαίσιο διαχείρισης των αποβλήτων. Ένα σημαντικό ζήτημα με άμεσες επιπτώσεις και στο περιβάλλον, στην κλιματική αλλαγή και στην ποιότητα ζωής των ανθρώπων, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συμφωνούμε, είμαστε θετικοί στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης των αποβλήτων ξεκινά από την πρόληψη μέσα από την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, με κατάλληλη ενημέρωση και αντίστοιχη αγωγή στα σχολεία, ενώ προηγείται επίσης η διαδικασία της επαναχρησιμοποίησης που συμβάλλει στην φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των αποβλήτων. Οι στόχοι, οι αριθμητικοί, που αφορούν στην ανακύκλωση των αστικών αποβλήτων από 20% που είναι σήμερα σταδιακά σε ποσοστό 65% το 2035 και στην ανακύκλωση των συσκευασιών ώστε αυτή να ανέλθει σε ποσοστό 70% το 2030, ανοίγουν παράλληλα και το δρόμο για την καύση απορριμμάτων, μιλώντας αόριστα για δημιουργία δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων. Η καύση όμως των αποβλήτων δεν εναρμονίζεται με τις οδηγίες που σήμερα φέρουμε για ενσωμάτωση και ειδικότερα για την προσπάθεια διαλογής σε ξεχωριστά ρεύματα. Επιπλέον, προβλέπονται μια σειρά από υποχρεώσεις στους Δήμους με την παράλληλη επιβολή κυρώσεων και προστήμων. Και φυσικά, οι όποιες κυρώσεις και πρόστιμα θα επιβαρύνουν αποκλειστικά και μόνο τους πολίτες. Ενώ πρώτα και πάνω απ' όλα υπάρχει η πολιτική ευθύνη, καθώς όλα αυτά, όπως θεσμοθετούνται, δημιουργούν εύλογες απορίες για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν. Όπως επίσης και σε οικονομικό υλικό επίπεδο, για την ορθή αξιοποίηση και διοχέτευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης για την ανακύκλωση. Ερωτήματα τα οποία ήδη έχει αναδείξει ο δικός μας αγορητής κ. Αρβανιτίδης, όπως και τους προβληματισμούς μας στα ζητήματα αυτά. Η δημιουργία υποδομών ανακύκλωσης στη χώρα μας θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας έναντι της απλής απορρόφησης πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης για την Πράσινη Μετάβαση. Μαζί και με τις αλλαγές και την ανάγκη ενίσχυσης σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, του ΕΟΑΝ. Ο κύριος Γκόγκας στάθηκε ιδιαίτερα στα ενεργειακά ζητήματα του νομοσχεδίου, όπως οι νέες άδειες φωτοβολταϊκών σε περιοχές με κορεσμένο δίκτυο, μεταξύ των οποίων περιοχές στην Πελοπόννησο, την Κρήτη, την Εύβοια και τις Κυκλάδες, και στον αφαίρετο, άδικο και αδικαιολόγητο, όπως είπε, διπλασιασμό από 16.800 ευρώ σε 33.600 ευρώ των εγγυητικών επιστολών για τους υποψήφιους επενδυτές στις περιοχές αυτές. Σε ό,τι αφορά στις πολυοδομικές διατάξεις, είναι λογικό για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου να μεταφερθεί η υποχρέωση αυτής της καταχώρησης για τον Ιανουάριο του 2022, αφού πρακτικά με τις υπάρχουσες συνθήκες της πανδημίας και της θερινής περίοδου η προθεσμία μέχρι το Σεπτέμβριο δεν εξυπηρετεί ούτε τους πολίτες ούτε τους επαγγελματίες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, μηχανικοί, συμβολιογράφοι κλπ. Θα ήθελα δε επίσης να τονίσω τον υπαρκτό κίνδυνο δημιουργίας περισσότερων προβλημάτων και νέων σοβαρών ζητημάτων εντός των πόλεων, αφού από τις σχετικές διατάξεις προβλέπεται η διεύρυνση των αστικών περιοχών που μπορούν να γίνουν υποδοχή συντελεστών δόμησης με την κατάργηση της σχετικής διάταξης του νόμου 4495 του 2017 που περιλάμβανε συγκεκριμένους περιορισμούς και όρους.
Η μεταφορά συντελεστή δόμησης έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση από την πρώτη περίοδο της εφαρμογής της. Από ένα μέτρο αποκατάστασης αδικιών από τη μη αξιοποίηση περιουσιών, έχουμε οδηγηθεί σε υπερβολές και αλλοιώσεις οικιστικής φυσιογνωμίας, όπως υπάρχει αντίστοιχος κίνδυνος και από τις διατάξεις που προωθούνται για την εκμετάλλευση γης. Έχουμε ζήσει φαινόμενα καταστρατήγησης αντίστοιχων προβλέψεων στο παρελθόν. Προχωρώ λίγο στα ενεργειακά θέματα. Προβλέπεται να αναπτυχθούν φωτοβολταϊκοί σταθμοί σε περιοχές χωρισμού με ισχύ μέχρι 400 κιλοβάτου καθένας, με τα νέα περιθώρια ηλεκτρικού χώρου ισχύως 86 ΜΒ στην Πελοπόννησο, 45 ΜΒ στις Κυκλάδες, 400 ΜΒ στην Κρήτη και 40 ΜΒ στην Εύβοια. Σχετικά με τις εγκαιτικές επιστολές και τις νέες άδειες φωτοβολταϊκών στις περιοχές με κορισμένο δίκτυο, θεωρούμε ότι είναι άδικος και αδικαιολόγητος ο αυθαίρετος διπλασιασμός από 16.800 ευρώ σε 33.600 ευρώ για τους υποψήφιους επενδυτές στις περιοχές αυτές σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Η σχετική αυτή νομοθέτηση οδηγεί για μια ακόμα φορά την αγορά των φωτοβολταϊκών προς μεγάλους επενδυτές και όχι σε μικρομεσαίους και ενεργειακές κοινότητες. Εμείς είχαμε προτείνει την εγγυητική για αιτήσεις φωτοβολταϊκών και ολικών σταθμών και ο προηγούμενος υπουργός δεν είχε αποδεχθεί. Όμως, να μην επικρατήσει και εδώ η λογική των άκρων, όπως προκύπτει με αυτή την κατά 100% προσάυξηση των εγγυητικών. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, οι αιτήσεις υποβάλλονται σωριδών και οι βεβαιώσεις παραγωγής σε όλη τη χώρα χορηγούνται απλόχερα από τη ΡΑΕ. Κλείνοντας, επεσήμανε ότι από το νομοσχέδιο αυτό προκύπτουν προβληματισμοί ως προς τη δυνατότητα της επίτευξης των πολλών φιλόδοξων στόχων της κυβέρνησης, αναδεικνύεται η έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, όπως επίσης υπάρχουν και πολλοί προβληματισμοί για τις άλλες διατάξεις, τις πολεοδομικές, για ενεργειακά θέματα κλπ, για τα οποία το κίνημα αλλαγής έχει ήδη καταθέσει τις δικές του προτάσεις και αναμένει τις απαντήσεις της κυβέρνησης αυτές. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα με την ευκαιρία αυτής της συζήτησης να τονίσω την ανάγκη αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για τη ΣΑΠΕ. Υπάρχει θέμα με τις διαδικασίες εγκρίσεων και χορήγησης αδειών ή εγκατάστασης παραγωγής για όσους φτάσουν σε αυτό το στάδιο. Η χορήγηση σε πρώτη φάση των βεβαιώσεων παραγωγής με μια αίτηση και μια γενική αξιολόγηση μόνο τεχνικο-οικονομικών στοιχείων έχει σαν αποτέλεσμα τη δέσμευση των εκτάσεων ακόμα και ενός σχεδόν ολόκληρου νομού, δίνοντας βεβαιώσεις παραγωγής χωρίς να ελέγχεται καν η δυνατότητα εγκατάστασης και ανάπτυξης μιας μονάδας ΣΑΠΕ, ούτε επίσης ελέγχεται αν ο υποψήφιος επενδυτής μπορεί να έχει στη διάθεσή του αυτή την περιοχή. Δεσμεύεται η έκταση και όλα ακολουθούν στα επόμενα στάδια, χωρίς οι τοπικοί φορείς να γνωρίζουν κάτι. Αποτέλεσμα είναι να δημιουργείται αναστάτωση στις τοπικές κοινωνίες, όταν δεν υπάρχει ολοκληρωμένο σχεδιασμό και χωροταξικό πλαίσιο ανάπτυξης των ΑΠΕ κατά περιφέρεια. Δεν υπάρχει προστασία επιπλέον των περιοχών των παραγωγικών, ούτε πρόβληψη για επιπτώσεις σε άλλες υπάρχουσες δραστηριότητες, όπως η κτηνοτροφία στις περιοχές όπου χωρίς σχεδιασμό αναπτύσσονται φωτοβολταϊκά ή αιωλικά κυρίως πάρκα, ή αντίθετα με άλλους τοπικούς αναπτυξιακούς σχεδιασμούς. Και φυσικά αναρωτιούνται οι πολίτες ποιος είναι αυτός ο σχεδιασμός που μπορεί στο χάρτη της ΡΑΕ σε ένα νομό να φαίνονται όλα μπλε, κίτρινα και κόκκινα. Πρέπει να υπάρξουν, κύριε Υπουργέ, αλλαγές σε αυτό το πλαίσιο για να μην φτάσουμε στο σημείο οι πράγματι φιλικές ως προς τη μορφή ενέργεια προς το περιβάλλον ΑΠΕ να θεωρηθούν και να είναι εχθρικές προς τις τυπικές κοινωνίες, το φυσικό περιβάλλον και τις τοπικές δραστηριότητες. Κλείνοντας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο νομοσχέδιο αυτό με τις διατάξεις για το πολύ σοβαρό θέμα της ανακύκλωσης υπάρχουν πολλά σημεία που προβληματίζουν για τον τρόπο που θα υλοποιηθούν αυτοί οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι που θέτει, αλλά και η έλλειψη ολοκληρωμένου σχεδίου διαχείρισης των αποβλήτων από την παραγωγή μέχρι την ανακύκλωση και την χρήση των ανακυκλωμένων υλικών. Όπως υπάρχουν και πολλοί προβληματισμοί για τις άλλες διατάξεις, τις πολυοδομικές, για τα ενεργειακά θέματα κλπ. Για τις οποίες έχουμε επιφυλάξεις, αλλά έχουμε καταθέσει και τις προτάσεις μας και περιμένουμε τις απαντήσεις από την πλευρά της κυβέρνησης. Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των δημοτών του, εφαρμόζει και φέτος πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπόν επιβλαβών εντόμων. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών
περιλαμβάνει εφαρμογές στις εστίες διαχείρισης και αναπαραγωγής των κουνουπιών με επίγειους ψεκασμούς σε φρεάτια ομβρίων υδάτων, σε κοινόχρηστους χώρους, σε παραποτάμιες περιοχές και άλλα. Ο Δήμος Αρταίων, στα πλαίσια προστασίας και διαφύλαξης της δημόσιας υγείας των δημοτών του, εφαρμόζει και φέτος πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών και λοιπόν επιβλαβών εντόμων. Το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών περιλαμβάνει εφαρμογές στις εστίες διαχύμανσης και αναπαραγωγής των κουνουπιών με επίγειους ψεκασμούς σε φρεάτια ομβρίων υδάτων, σε κοινόχρηστους χώρους, σε παραποτάμιες περιοχές και άλλα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 κύκλους ψεκασμών και ήδη πραγματοποιείται ο πρώτος κύκλος στη Δημοτική Ενότητα Αρταίων και στη Δημοτική Ενότητα Αμβρακικού, ενώ σταδιακά εφαρμόζονται εντός των οικισμών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου. Ψεκασμοί επίσης πραγματοποιήθηκαν και στη βλάστηση επί των πάρκων των πλατειών και των εκκλησιών σε εγκαταλειμμένα κτίρια σε όλο το εύρος του Δήμου Αρταίων. Ο Δήμος Αρταίων για ακόμη μια χρονιά συνεχίζει τους εντατικούς ψεκασμούς σε όλο το εύρος του Δήμου. Βρισκόμαστε στο δεύτερο κύκλο αυτής της δράσης. Ο πρώτος κύκλος έγινε πριν ένα μήνα. Χθες ξεκινήσαμε από τα χωριά στον Κάμπο και θα συνεχίσουμε και στην Άρτα και στην υπόλοιπη ευρύτερη περιοχή. Προσπαθούμε για τη δημόσια υγεία και τον καλό των συνδημοτών μας να έχουμε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα σε κουνούπια και επιβλαβή τροκτικά. Ήδη τα πρώτα μηνύματα που έχουμε λάβει στις κατατόπου συναντήσεις που κάνουμε στην κάθε τοπική κοινότητα είναι ενθαρρυντικά και βρισκόμαστε σε καλό επίπεδο στο θέμα των κουνουπιών. Αν και με δύσκολες καιρικές συνθήκες, φέτος έχουμε καταφέρει να μην υπάρχει τόσο έντονο το πρόβλημα. Θέλουμε και τη συνεργασία με τους δημότες μας και θέλουμε να μην υπάρχουν μεγάλα χορτάρια και να μην υπάρχουν και λιμνάζοντα νερά. Ο Δήμος προσπαθεί και ψεκάζει όπου υπάρχει ανάγκη, όπως είναι σε φρεάτια, όπως είναι σε χαντάκια, όπως είναι σε αύλιους χώρους, παιδικές χαρές και σε έντονη μεγάλη βλάση σε διάφορα πάρκα. Έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος ψεκασμών και θα ακολουθήσει και ακόμη ένας κύκλος όπου θα είναι γύρω στις 20 Αυγούστου, όπου θα προσπαθήσουμε να έχουμε όλο το καλοκαίρι ψεκασμούς σε κάθε χωριό, σε όλη το Δήμο Αρταίων. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να διακόψουμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα του δελτίου μας. Από 5η έως Τετάρτη σε όλα τα σούπερ μάρκετ του ομίλου Ελωμάς. Βόλιο Κιμάς 5,89. Γραβιέρα Κρήτης 8,29. Φάγε Total 30% φθηνότερα. Kids Valley Δημητριακά 50% φθηνότερα. Dow Egberts και Lore 30% φθηνότερα. Biotin και Caroten 50% φθηνότερα. Ελωμάς, με τη δύναμη των ελληνικών σούπερ μάρκετ. Επίσης μέχρι την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης θα βρείτε Ελωμάς στιγμιαίος καφές 200 γραμμάρια μόνο 4,39. Φτερούγες κοτόπουλος συνεταιρισμού Νοπές μόνο 1,84 το κιλό. Μάξι χαρτί κουζίνας λευκό 600 γραμμαρίων μόνο 1,39. Και γραβιέρα Κρήτης 8,29 το κιλό. Μεγάλες προσφορές μόνο στα σούπερ μάρκετ Αγγέλης. Τα δικά μας ντόπια καταστήματα. Να τρώει η μάνα και του παιδιού να δίνει. Άρτα. Κοτόπουλα από την Ήπειρο της γεύσης. Μεγάλη προσφορά μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Μέχρι το Σάββατο, ολόκληρο κοτόπουλο νόπο 2,19 το κιλό. Η προσφορά ισχύει μόνο στο πρατήριο του συνεταιρισμού. Πλημμύρισε με μουσική το βράδυ της Τρίτης η Άρτα με εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε πολλά σημεία της πόλης. Μια παρέα, μια γιορτή μέσα από τραγούδια, έντεχνα, δημοτικά, jazz, rock και λαϊκά. Άρτα Street Music Festival για ακόμη μία χρονιά κέρδισε τις εντυπώσεις. Ένα όμορφο τριήμερο εκδηλώσεων πραγματοποιεί ο Σύλλογος Κουφάς και συγκεκριμένα το Μουσικό Τμήμα του Συλλόγου, όπου και αυτές οι εκδηλώσεις ετάσσονται στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου Αρταίων για τα Ελευθερία 2021.
Το Arta Street Music Festival το πλαισιώνουν αρτινοί καλλιτέχνες που τραγουδούν διάφορα είδη μουσικής σε κάθε γωνιά της Άρτας. Το απόγευμα της Τρίτης, οι κορεότελοι Άρτας βρέθηκαν μαζί με ένα μουσικό σχήμα της Φιλαρμονικής του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου Σκουφάς στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Καλησπέρα σας, είμαστε η ομάδα Κρουστών Πρώτα Λάρτα, η οποία αποτελείται από μαθητές του κεντρικού Δίου Άρτας, όπου διδάσκω παραδοσιακά κρουστά και τύπανα. Η ομάδα Κροταλάρτα αποδίδει διάφορα ρυθμικά ιδιώματα Latin, Funk και Rock παράλληλα με γενική ρυθμολογία και παντρεύει τα όργανα τα τύμπανα και από τα παραδοσιακά κρουστά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση το Σύλλογο Σκουφάς για το Arta Street Festival. Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση, καλή ακρόαση. Πολύ ωραία εμπειρία. Γενικά είναι καλό να γίνουν τέτοια πράγματα στην πόλη μας. Έδωσε ζωντάνια στην πόλη. Ήταν όλο πολύ ωραία. Ελπίζω ο κόσμος το ευχαριστήθηκε. Είχε γενικά πολύ κόσμο. Ξανά να μπαίνουμε σε μια καθημερινότητα γενικά. Σου είχε λείψει και εσένα, φανταστά. Πάρα πολύ. Ναι, αφού ήμασταν απούσει. Απών σε μια τόσο μεγάλο, και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μετά από τόσο καιρό και από αυτή τη μεγάλη απουσία λόγω της πανδημίας, η Φιλαρμονική του Σκουφά ήταν απόψε στον πεζόδρομο στον Άγιο Δημήτριο, να χαρίσουμε στον κόσμο μία νότα αισιοδοξίας και χαράς. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους και να τελειώνει όλο αυτό σύντομα και να μπορούμε να είμαστε συνέχεια στους δρόμους να σας χαρίζουμε ατέλειωτη μουσική. Ευχαριστώ πολύ. Σας έχει λείψει να φανταστώ έτσι και το δούμε και απόψε, έτσι όπως σας αγκάλιασε ο κόσμος. Πάρα πολύ μας έχει λείψει και σε μένα και στα παιδιά. Έχουμε 1,5 χρόνο απουσίας και μας έχει λείψει πάρα πολύ η επαφή με τον κόσμο και φιλαρμονικοί είμαστε, θέλουμε να είμαστε στο δρόμο, να παίζουμε, να μας ακούτε. Ο Βαγγέλης Κοτρότσιος, ο Χρήστος Βλαχοπάνος και ο Μάριος Τσίρκας στην Οδό Καραϊσκάκη, ενώ ο Νίκος Μπαλτσόης και ο Πάνος Δημητρούλας στην πλατεία Μονοπωλίου. Άρχοντες φοβήθηκαν μη πάθουνε ζημιά και την κοτάλα χάσουνε μαζί με τα σωνιά. Βρε, λες να κάνουν κίνημα το κάτω ή κάτι κι ο τελικά ο κανείς άρχισε πως καραχαθεί. Στρέφεις το βλέμμα ψηλά για να μην το φουκάρει. Την
πανδημία, είναι ωραία που ξανά επανέρχονται όλα στην κανονικότητα. Τέλεια, και μετά από όλα αυτά με την πανδημία, πολύ ωραία. Φοβερά. Στο τέλος ποιος θα παίξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Γιατί δεν έρχεσαι ποτέ δανειτό όταν θα φαίνε σαν καινούργια από το ποτό. Αν το ποτό της φαντασίας μου που με λιώνει κάθε δουλειά που κρύει σαν πάγος και σαν χιόνι και να τεινάζει του μυαλού μου το βυθό. Στην οδό Σκουφά και Γρυμπόπου ήταν ο Στάθης Αρτινός, ο Χρήστος Κολιούλης, ο Ηλίας Ψαλίδας, ο Τάκης Τριαντάφυλλος και ο Τίμος Καραμπίκας στην οδό Σκουφά και Παντοκράτορος. Δώσ' μου νερό, θα σβήσω τα βαριά. Ό,τι έχει μείνει μέχρι εδώ από το κερί μου είναι τα μάτια σου που καίνε σαν φωτιά. Κι αν ο κλειός στενεύει, τι? Ο νους μας είναι αλυταριό, που όλο θα δραπετεύει. Σαν εγώ θα ζήσω. Σαν αερικό. Με την ίδια νοστό σε μιλήθηκαμε στο Ιησού για ένα Χριστού, για ένα Χριστού κι ο εαυτούς μας πέταξε ψού. Ο Γιάννης Σιδεράκης στην οδό Κοσμά Αιτωλού και Μάτσου. Συμμετέχω και εγώ πρώτη φορά στο Arta Street Music Festival. Είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, καθώς έχουμε καιρό να παίξουμε σε κόσμο. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Και είναι ωραίο να περνάει ο κόσμος, να μας βλέπει, να χαίρεται. Εμείς συμμετέχουμε πρώτη φορά στο Arta Street Music Festival. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, ειδικά και μετά από όλο αυτό το καιρό που έχουμε να παίξουμε και ο κόσμος που περνάει να μας ακούσει. Για μας είναι μεγάλη τιμή, ειδικά άμα κάποιος δεν το έχει προγραμματίσει και σταματήσει, μας αφαιρέσει λίγο από το χρόνο του. Και αυτό, χαιρόμαστε πάρα πολύ. Τι να πω. Παίζουμε παραδοσιακά κυρίως, από τη Θράκη, από τη Μικρά Ασία, λίγο από τα Ρεμπονησιά, έτσι. Ψαχνόμαστε κι εμείς ακόμα. Από εδώ είσαι? Ναι, από εδώ. Ο
Κώστας Λιόντος και ο Θανάσης Βόλας στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως. Ήταν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά. Για ακόμη μία χρονιά, στόχος του Άρτα Street Music Festival ήταν να γίνει θεσμός. Σιγά σιγά αυτό επιτυχάνεται. Ακριβώς είναι. Ευχαριστούμε τον Δήμο, ευχαριστούμε την Περιφέρεια, ευχαριστούμε τους συλλόγους και το Επιμελητήριο για τη βοήθεια που δώσανε και πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο ήρθε, έκατσε και θα συνεχίσει για πολλά χρόνια ακόμα. Ελπίζουμε του χρόνου να είμαστε πιο πολλοί και να έχουμε και την υποστήριξη πιο πολλών ακόμα. Θέλω να πω ότι η πανδημία μας έχει καταστρέψει. Μας έχει κλείσει, μας έχει αφοπλίσει και κάτι θα πρέπει να βρούμε για διέξοδο. Σήμερα δείξαμε ότι κάτι μπορούμε να κάνουμε. Ευχαριστώ. Τη θεατρική παράσταση που φέρει τον τίτλο «Το γεφύρι της Άρτας» παρουσίασε η Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν στην Άρτα. Με φόντο το φυσικό χώρο του γεφυριού ξεδίπλωσε η παραλλαγή και ο θρύλος με τη θυσία της γυναίκας του Πρωτομάστορα, μία εξαιρετική παράσταση που καθήλωσε το κοινό και απέσπασε το δυνατό χειροκρότημα. Η θεατρική παράσταση «Το γεφύρι της Άρτας» από την Ελληνική Εταιρεία Θεάτρου Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν με την υποστήριξη του Δήμου Αρταίων έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τρίτης στο φυσικό της χώρο στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Η πιο άγρια, αδικοθανατισμένη από τις νέες γυναίκες, όλες εκείνες τις λιγερές του Άδη που συναντάμε στα δημοτικά τραγούδια, είναι χωρίς άλλο η λιγερή της παραλλαγής του γεφυριού της Άρτας ή αλλιώς του Πρωτομάστορα η όμορφη γυναίκα. Εκείνη που ποτέ δεν ρωτήθηκε αν θα δεχόταν να χτιστεί ζωντανή για να στεριώσει το περίφημο γεφύρι, που θα έφερνε την πολυπόθετη πρόοδο στην κοινωνία. Εκείνη που με δόλο παρασύρθηκε και θυσιάστηκε, όπως συνέβη και συνεχίζει να συμβαίνει μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά σε εκατομμύρια γυναίκες στον πλανήτη. Η διάσημη παραλλαγή του γεωφυριού της Άρτας δίνει την αφορμή να μιλήσουμε για τα ήθη που υποχρεώνουν τη γυναίκα να καταπνίγει και να θυσιάζει τις επιθυμίες της αλλά και την ίδια τη ζωή της στο βωμό του πατριαρχικού συστήματος, ενός κοινωνικού συστήματος με στερεοτυπικούς ρόλους από τους οποίους κανένα φύλο δεν μπορεί να ξεφύγει, ενός κόσμου όπου η κοινωνία θέτει αυστηρούς κανόνες συμπεριφοράς με συγκεκριμένο κώδικα τιμής, ενός κόσμου σκοτεινού και βίαιου όπου η αρετή ισοδυναμεί με αδικία και θυσίες. Η ντροπή ξεπλένεται με αίμα, ο άντρας πρέπει να διαφεντεύει και η γυναίκα να υπηρετεί. Ενός κόσμου μακρινού ή μήπως ακόμη κοντινού. 45 μάστοροι και 60 μαθητάδες. Γιοφύρι εθεμέλιωναν στη Σάρτα στο ποτάμι. Πολυμερείς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν.
Μυριολογούν οι μάστοροι και κλαίνουν οι μαθητάδες. Αλίμονο στους κόπους μας, κρίμα στις δούλεψές μας, ολημερείς να χτίζουμε, το βράδυ να γκρεμιέται. Πουλάκι εδιάβη και έκατσε αντίκριστο ποτάμι. Δεν είναι κελάιδη σαν πουλί, μη δε σαν χιμιδόνι. Παρακελάιδη και έλεγε μ' ανθρώπινη λαλίτσα. Αν δε στοιχειώσαι τ' άνθρωπο, γιοφύρι, δε στεριώνει. Και μη στοιχειώσαι τον ορφανό, μη ξένο, μη διαβάτη. Παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα. Πόχε τα αργά τα ποταχή και πάρορα το γιώμα. Τ' άκουσε ο πρωτομάστορας και του θανάτου πέφτει. Πιάνει, μηνάει τις λιγερείς με το πουλί τα ειδώνει. Αργά ντυθεί, αργά άλαχτη, αργά να πάει το γιώμα, αργά να πάει και να διαβεί τη σάρτα στο γιοφύρι. Και το πουλί παράκουσε, κι αλλιώς επήγε κι είπε, γοργά ντύσου, γοργά άλλαξε, γοργά να πας στο γιώμα, γοργά να πας και να διαβεί τη σάρτα στο γιοφύρι. Να την και ξανάφανεν από την άσπρη στράτα. Την είδε ο πρωτομάστορας, ραγίζεται η καρδιά του. Από μακριά τους χαιρετά και από κοντά τους λέει, «Γεια και χαρά σας, μάστοροι, και εσείς οι μαθητάδες! Μα τι έχει ο πρωτομάστορας κι είναι βαριωμισμένος!» Το δαχτυλίδι το όπεσε στην πρώτη την καμάρα, και ποιος να μπει και ποιος να βγει το δαχτυλίδι να βρει. «Μάστορα, μην πικραίνεσαι κι εγώ να πάω του φέρω, εγώ να μπω, εγώ να βγω, το δαχτυλίδι να βρω». Μη δε καλά εκατέβηκε, μη δε στη μέση επήγε, τράβα καλέμ τον άλυσο, τράβα την αλυσίδα, τι όλο τον κόσμο ανάγυρα και τίποτας δεν ήβρα. Ένας πηχάει με το μυστρί, ο άλλος με τον ασβέστη, πιάνει και ο πρωτομάστορας και ρίχνει μέγα λίθο. Αλίμονο στη μοίρα μας, κρίμα στο ριζικό μας, τρεις αδερφάδες είμαστε κι οι τρεις κακογραμμένες. Η μια έχτισε το δούναβι, η άλλη τον αφράτη κι εγώ, η πιο στερνότερη, τη σάρτα στο γιοφύρι. Ως τρέμει η καρδούλα μου, να τρέμει το γιοφύρι. Κι ως πέφτουν τα μαλάκια μου, να πέφτουν οι διαβάτες. Κόρη, τον λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δώσε. Τι έχεις μονάκριβο αδελφό, μη λάχει και περάσει. Κι αυτή τον λόγον άλλαξε κι άλλη κατάρα δίνει. Σίδερον η καρδούλα μου, σίδερο το γεφύρι. Σίδερον τα μαλάκια μου, σίδερον κι οι διαβάτες. Τι έχω αδελφό στην ξενιτιά, μη λάχει και περάσει. Τον κόσμο αυτό αποτυπώνεται στην παραλογή του γεφυριού της Σάρτας, αλλά και σε πολλά ακόμα δημοτικά τραγούδια, ζωντανεύει μέσα από ένα θέαμα που συνδυάζει την αφήγηση με τη ζωντανή μουσική, το τραγούδι, το χορό και την ακροβασία. Έμπνευση για τη φόρμα που ακολουθείται στην παράσταση είναι ο παντόμιμος, η μεικτή δραματική φόρμα που γεννήθηκε μετά την παρακμή του αρχαίου ελληνικού δράματος, μακρινή απόγονη του οποίου θεωρούνται και οι παραλλαγές. Η παράσταση είναι αφιερωμένη σε όλες τις λιγερές του κάτω κόσμου, τις νέες γυναίκες του χτες αλλά και του σήμερα που έχασαν μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά τη ζωή τους εξαιτίας του φίλου τους. Μεγάλη μας χαρά που το Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν κάνει αυτή την παράσταση στο πλαίσιο του Όλη Ελλάδα Ένας Πολιτισμός, σε αυτή την πολύ ωραία διοργάνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, στο ιστορικό γεφύρι της Σάρτας. Είναι πολύ ωραίο που μπορούμε να κάνουμε την παράσταση στο χώρο που ενέπνευσε το θρύλο αυτών που είναι γνωστός σε όλη την Ελλάδα και παραλλαγές του υπάρχουν και σε όλα, μην το ξεχνάμε αυτό, σε όλα τα Βαλκάνια.
Η παράστασή μας μιλάει με αφορμή το γεφύρι της Άρτας για όλες τις αδικοθανατισμένες γυναίκες, όλες τις γυναίκες που με διάφορους τρόπους βρέθηκαν, κατέληξαν στον κάτω κόσμο. Είναι ανατριχιαστικά επίκαιρο σήμερα σε σχέση με όλα αυτά που μαθαίνουμε και που συμβαίνουν γύρω μας. Και βλέπουμε πόσο βαθιά ριζωμένα είναι μέσα μας τα ήθη. Με ένα ποιητικό τρόπο, με μουσική, με τραγούδι, με χορό, με ακροβατικά και πάνω απ' όλα με αφήγηση, θέλουμε να πούμε την ιστορία του γεφυριού της Άρτας, της λιγερής της γυναίκας του πρωτομάστορα και των άλλων λιγερών που έχουν, όπως, που είχαν όπως εκείνη, μια κακή μοίρα. Καταρχήν να μεταφέρω και τις ευχές του Δημάρχου, να καλωσορίσουμε το Θέατρο Τέχνης Κάρολο Κουν, την καλλιτεχνική διευθύντρια την Μαριάννα Κάλμπαρη, με το επιτελείο της που ήρθε εδώ στο ιστορικό μας γεφύρι, ένα τοπόσιμο, το μεγαλύτερο τοπόσιμο του Δήμου μας και του νομού μας, το ιστορικό μας γεφύρι, για να δούμε μια εξαίρετη παράσταση. Μια παράσταση η οποία θα ταξιδέψει και μαζί με την παράσταση θα ταξιδέψει και το άκουσμα και η πόλη της Άρτας στην Αθήνα, στο Πύλιο και οπουδήποτε αλλού. Τα Ελευθέρια τελειώνουν σιγά-σιγά με το αποκορύφωμα εδώ στο γεφύρι της Άρτας με την παράσταση αυτή, με το street music που γίνεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και διάφορες άλλες εκδηλώσεις. Θέλω να ευχηθώ να έχουν οι θεατές που θα έρθουν σήμερα και αύριο καλή θέαση. Είναι ένα θέαμα πραγματικά μοναδικό και αξίζει τον κόπο. Περάσουμε τώρα να παρακολουθήσουμε και ειδήσεις από την περιφέρεια. Στην εκδήλωση μνήμης της γυναίκας της Πίνδου καθώς και των αξιωματικών συνταγματάρχη Δαβάκη και Λοχαγού Διάκου του πρώτου Έλληνα αξιωματικού που έπεσε υπέρ πατρίδος στον πόλεμο του 1940 καθώς και όλων των ηρώων του έπους του 1940 στη Φούρκα Κόνιτσας Ιωαννίνων παρέστη σήμερα ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Ελευθέριος Οικονόμου εκπροσωπώντας την κυβέρνηση. Μετά τη δοξολογία και την εμνημόσυνη δέηση, όπου χωροστάτησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δρινουπόλεως, Πογανιανής και Κονίτσης, κύριος Ανδρέας και ο Υφυπουργός κατέθεσε στεφάνι στις πρωτομές του Κωνσταντίνου Δαβάκη και του Αλεξάνδρου Δραγκιάκου. Στο σύντομο χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός επισήμανε: «Είναι και για μένα εξαιρετική τιμή να παραβρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη λυτή εκδήλωση στο ηρωικό χωριό της Φούρκας, όπου γράφτηκαν σελίδες δόξας της νεότερης ιστορίας μας. Η ημέρα αυτή όμως υπενθυμίζει σε όλους μας την ηρωική μορφή της γυναίκας, της Πίνδου, την Ελληνίδα μάνα, την Ελληνίδα γυναίκα, που πιστή στις παραδόσεις αναθρέφει γενιές Ελλήνων, βγάζει ήρωες και μας επενθυμίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε σταθεροί στις παραδόσεις μας, στις αξίες μας, στον πολιτισμό μας, στα ιδανικά μας, ειδικά και αυτή την περίοδο που η πατρίδα μας τόσο σε εθνικό επίπεδο αντιμετωπίζει τους κινδύνους που όλοι γνωρίζουμε, αλλά και η πανδημία επιφέρει νέες δοκιμασίες.
Είμαι όμως βέβαιος ότι όλοι μαζί, με πρώτο το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ακριτική αυτή περιοχή και του Πρωθυπουργού προσωπικά, θα τα καταφέρουμε και θα ξαναβρεθούμε και πάλι στο δρόμο της ανάπτυξης. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Κακριμάνης, ο Δήμαρχος Κόνιτσας Νικόλαος Εξάρχου, ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας Αντιστράτηγος Κωνσταντίνος Κούμας, ο Διοικητής της 8ης Μεραρχίας του Ελληνικού Στρατού Ταξίαρχος κ. Χρήστιος Χορέντας, καθώς και άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί ένοπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας. Η εκδήλωση διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Περιφέρεια Επίρου σε συνεργασία με το Δήμο Κόνιτσας. Την ώρα που ο Δήμος Αρτέων προχωρά σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να λειτουργήσει από το φθινόπωρο ο συμβουλευτικός σταθμός για την Άνοια, η πρόεδρος της εταιρείας Αλτσχάιμερ Αθηνών και του Εθνικού Παρατηρητήριου για την Άνοια και την Όσο Αλτσχάιμερ επισκέφθηκε το Δήμαρχο Αρτέων και το κτίριο της Οδού Ορλάνδου, όπου πρόκειται να λειτουργήσει ο σταθμός. Η νέα αυτή υπηρεσία υλοποιείται από το Δήμο Αρτέων σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, στο οποίο ο Δήμος είναι μέλος και στην εταιρεία Αλτσχάιμερ Αθηνών και στελεχώνεται από προσωπικό του Δήμου, το οποίο έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα. Η Πρόεδρος Παρασκευή Σακά και προτεργάτης της προσπάθειας για τη δημιουργία σταθμού Άνοιας δήλωσε ικανοποιημένη από την προεργασία του Δήμου και εξέφρασε την ικανοποίησή της για το χώρο που προορίζεται να γίνει ο σταθμός, αφού όπως δήλωσε και στον Πρόεδρο Σωτήρη Χριστούλη και την κοινωνική λειτουργό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέρημνας του Δήμου Αρτέων Ινέτα Παπαϊωάννου, που βρίσκονται μαζί της στην επίσκεψη στο κτίριο της Ορλάνδου, είναι λειτουργικό, κατάλληλο, ισόγειο, εύκολα προσβάσιμο και στο κέντρο της πόλης, άρα εύκολο προσβάσιμο σε όλους. Ποιος θα μπορεί να έρθει σε επαφή με το συμβουλευτικό σταθμό? Άτομα που αντιμετωπίζουν τα προβλήματα μνήμης, μέλη των οικογενειών τους οποιαδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 ετών που επιθυμούν να εξεταστούν ή να συμμετέχουν σε δράσεις πρόληψης, επαγγελματίες υγείας και ψυχικής υγείας, εργαζόμενοι σε τοπικούς φορείς, οπωσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την Άνοια. Τι αφορά ο πρώτος σταθμός Άνοιας στην Άρτα? Βελτίωση του βιωτικού επίπεδου και την εξυπηρέτηση των αναγκών των ωφελούμενων και των συγγενών τους, παροχή χρηστικών πληροφοριών για θέματα άνοιας με ευρύ φάσμα παροχών, διάγνωση των αναγκών των πασχόντων από άνοια και συμβουλευτική υποστήριξη των οικογενειών τους. Όσοι έχουμε έρθει σε επαφή με άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης μπορούν να καταλάβουν πολύ καλά τι σημαίνει να μπορείς να συμβουλευτείς έναν επαγγελματία για τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ο συμβουλευτικός σταθμός θα διευρύνει τις δυνατότητες που έχουν και οι ασθενείς και οι συγγενείς τους, αλλά ταυτόχρονα θα βοηθήσει στην κοινωνία μας ώστε να είναι πιο ευαισθητοποιημένη και ανεκτική απέναντι στους ασθενείς και τις οικογένειές τους. Τα στατιστικά στοιχεία συνηγορούν ότι ο σταθμός αυτός πρέπει να γίνει σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Υπάρχουν 10.791 άτομα άνω των 60 ετών και εκτιμάται ότι πάσχουν τα 647 άτομα με άνοια. Και χαίρομαι που η πρόεδρος Δ. Σακά βρήκε ιδανικό το κτίριο της Ορλάνδου. Προχωρήσαμε σε λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες όλων μας. Με τον τρόπο αυτό αποφύγαμε την ενοικίαση κάποιου ακινήτου, το οποίο θα επιβάρυνε οικονομικά τους δημότες. Ταυτόχρονα μεριμνήσαμε για τη στέγαση το γραφείο του τμήματος ποδοσφαίρου και handball της αναγέννησης και μάλιστα στο φυσικό τους χώρο. Επίσης, στη διάθεση της αναγέννησης είναι και συνεδριακή αίθουσα Διόνη για τη διεξαγωγή των συνελεύσεων της ομάδας. Τέλος, το ιστορικό αρχείο της αναγέννησης θα αναδειχθεί στο χώρο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Με καλό σχεδιασμό και σεβασμό μπορούμε να βρούμε λύσεις αξιοπρεπείς και για όλους. Η στόχευσή μας είναι να δημιουργηθεί και ένα κέντρο ημέρας νοσηλείας μέσα στο νοσοκομείο με χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, έτσι ώστε μαζί με τη δική μας δομή να παρέχουμε και ολοκληρωμένη φροντίδα για τους δημότες μας που πάσχουν από άνοια. Ανέφερε σε σχετικό δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Αρτέων. Γκανιάτσας. Επισκευές κινητών τηλεφώνων όλων των εταιριών. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Xperia Sony. Samsung Collection Point. Γνήσια ανταλλακτικά. Στις καλύτερες τιμές και τρίμηνη εγγύηση επισκευής. Δωρεάν διάγνωση και εκτίμηση κόστους. Γκανιάτσας, Ζάρα 69, Άρτα.
νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες μέχρι τις απογευματινές ώρες στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία θα είναι πρόσκαιρα κατά τόπους ισχυρές, προβλέπονται για αύριο στην Βόρεια Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα χαρακτηριστικά του καιρού στην κεντρική Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπεται ο καιρός στα νησιά του Αιγαίου. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα βόρεια, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού στην Δυτική Ελλάδα. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν και τη νύχτα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 και στα υπηρωτικά έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του RTV. Μείνετε μαζί μας. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή «Η γέννηση και η αναγέννηση του έθνους των Ελλήνων» με τον Γρηγόρη Κωσιβάκη. Από εμάς την έχετε όλοι ένα πολύ όμορφο βράδυ.